Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και σ' όνος των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους ανήσαν αδείξας κατά πέρσας αυτής το πνεύμα το το φως το αληθινό, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εχημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου τον Αγίο. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, σήμερα είναι το τέταρτο μάθημα, έτσι αν δεν κάνω λάθος. Το πρώτο μάθημα που κάναμε ήταν από τον Άγιο Σιλουανό, τα ασκητικά του Αγίου Σιλουανού, και ήταν ο λόγος περί μετανοίας. Και επίσης είπαμε και τα εισαγωγικά από το λόγο περί μετανοίας του πατρός Δαμασκηνού Κατρακούλη, ένας πολύ φωτισμένος γέροντας. Το δεύτερο μάθημα, έτσι κάνω μια υπενθύμηση για να μην τα ξεχνάμε κιόλας, ήταν από τον πατέρα Παΐσιο και είχαμε πει το κεφάλαιο που λέει περί αμαρτίας και μετανοίας, είναι από το βιβλίο το τρίτο, Πνευματικός Αγώνας, Λόγοι Τρίτη, και είχαμε πει τα κεφάλαια: η αμαρτία βασανίζει τον άνθρωπο, ο εξαγνισμός της καρδιάς και η απαλλαγή από το σκοτάδι της αμαρτίας. Είχαμε πει δύο κεφάλαια από αυτό. Και το τρίτο μάθημα ήταν η συνέχεια από το λόγο περί μετανοίας του πατρός Δαμασκηνού, και είχαμε πει την πηγή και τις αφορμές της μετάνοιας, από πού πηγάζει η μετάνοια, από την φιλανθρωπία του Θεού, και ποιες είναι οι αφορμές. Οι αφορμές είναι ένα κήρυγμα, είναι ο λόγος του Θεού που διαβάζουμε για τις καλοπροαίρετες ψυχές, και για αυτές οι οποίες είναι ράθιμες πολύ και βαριές, οι αφορμές είναι μια αρρώστια, έτσι, μια θλίψη, η οικονομική κρίση τώρα, ας πούμε, κλπ. Όλα αυτά είναι ευκαιρίες της αγάπης του Θεού για να οδηγηθούμε στη μετάνοια. Και είχαμε πει λοιπόν από το λόγο αυτό του πατρός Δαμασκηνού, πηγές και αφορμές της μετάνοιας, συνέστηση και συντριβή που πρέπει να έχουμε για να οδηγηθούμε στη σωστή μετάνοια. Συνέστηση είναι το πρώτο βήμα, ότι είμαστε αμαρτωλοί, ότι παραδεχόμαστε ότι εμείς στέμε, αυτό θα πει συνέστηση, οπότε οδηγούμαστε στην αυτοκατάκριση, στην αυτοκατηγορία. Είμαστε πολύ εύκολοι στο να κατακρίνουμε, αλλά τους άλλους, έτσι, ποτέ τον εαυτό μας. Ενώ το σωστό είναι αυτό, να είμαστε πολύ εύκολοι να κατακρίνουμε τον εαυτό μας και ποτέ τους άλλους. Και αφού κάνουμε αυτό το πράγμα, αυτοκατακριθούμε, μετά έρχεται η συντριβή, που είναι ίσως το πρώτο σκαλοπάτι της μετάνοιας. Καρδία συντετριμμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός εξονώσει. Και ο Άγιος Δαβίδ με αυτή τη συντριμμένη καρδιά βρήκε έλεος. Γιατί ο Θεός όταν δει συντριμμένη καρδιά δίνει έλεος. Όταν δει καρδιά σκληρημένη και υπερήφανη και γεμάτη εγωισμό, δεν μπορεί να την βοηθήσει. Πάντα όλους μας αγαπάει ο Θεός και τους εγωιστές σου αγαπάει. Αλλά
αυτοί δεν τον αφήνουν να τους βοηθήσει, να επιδράσει η αγάπη και η χάρη του Θεού πάνω τους. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε το τέταρτο μάθημα που είναι από το Βίος και Λόγοι, το βιβλίο του πατρός Πορφυρίου, και θα κάνουμε το κεφάλαιο που λέει περί του μυστηρίου της μετανοίας, με το πρώτο υποκεφάλαιο «Η μετάνοια η αληθινή θα φέρει τον αγιασμό». Λέει λοιπόν ο Άγιος, ουσιαστικά Άγιος είναι, αν και επίσημα δεν έχει αναγνωριστεί, αλλά πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει και αυτό. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν βιάζεται, γιατί δεν αγιοποιεί η Εκκλησία, ούτε οι Δεσποτάδες ούτε οι Πατριαρχάδες αγιοποιούν. Κακώς το λένε κάποιοι, ότι λέει έγινε αγιοποίηση του Αγίου, πρόσφατα ανακηρύχθηκε Άγιος Άγιος Εφραίμ. Ωραία, στην Αμάτη. Και αγιοποιήθηκε, λέει, από τη Σύνοδο. Δεν αγιοποιείται. Ο Άγιος είναι Άγιος. Αλλή μόνο αν εμείς το φτιάχναμε τους Αγίους. Αυτό το κάνει ο Πάπας, που αγιοποίησε το Στέπινατς, αυτό που έσφαξε 800.000 Σέρβους. Και τώρα αγιοποίησε και τον προκάτοχό του. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν είναι αγιασμός. Δηλαδή θέλουμε και τον Θεό να κάνει υπακοή σε εμάς. Ο Θεός ανακηρύττει τους Αγίους και φτιάχνει τους Αγίους, το Άγιο Πνεύμα, και εμείς αναγνωρίζουμε αυτή την προσφορά του Θεού και ευχαριστούμε τον Θεό που μας χαρίζει τους Αγίους. Έτσι ελπίζουμε λοιπόν ότι θα γίνει και αυτή η αναγνώριση και του πατρός Παϊσίου, του πατρός Πορφυρίου και του πατρός Ιακώβου, σιγά σιγά. Η μετάνοια η αληθινή θα φέρει τον αγιασμό. Αυτό είναι ο τίτλος του κεφαλαίου που θα εξετάσουμε σήμερα. Γιατί, να ξέρετε, η πιο μεγάλη μας υποχρέωση, και τονίζω τη λέξη υποχρέωση, δεν είναι ούτε να κάνουμε λεφτά, ούτε να αποκαταστήσουμε τα παιδιά μας, αν έχουμε παιδιά τέλος πάντων, ούτε, ξέρω εγώ, να βοηθήσουμε τους συγγενείς μας, τους οικείους μας, το σπίτι μας. Η πιο μεγάλη υποχρέωση είναι ο αγιασμός μας. Να αγιαστούμε, να γίνουμε Άγιοι. Ξαναλέω, είναι υποχρέωση. Δεν είναι προαιρετικό, αν θες να γίνεις Άγιος. Μπορεί να μην σε γράψουν επίσημα στα αγιολόγια, αλλά το θέμα είναι να είσαι Άγιος, δηλαδή ξεχωρισμένος από τον κόσμο, αυτό θα πει Άγιος, έτσι. Ξεχωρισμένος από το κοσμικό φρόνημα, το κοσμικό πνεύμα, και αφιερωμένος στο Θεό. Είτε είσαι μοναχός, είτε είσαι λαϊκός, είτε είσαι άγαμος, είτε είσαι έγαμος. Διαφορά δεν υπάρχει. Οι νόμοι είναι κοινοί, οι εντολές είναι κοινές, οι υποχρεώσεις είναι κοινές. Το Ευαγγέλιο είναι ένα. Δεν έχει δύο Ευαγγέλια. Ένα πιο ελαφρό για τους λαϊκούς και ένα πιο βαρύ για τους μοναχούς. Και όπως λέγαμε και χθες, το αντίθετο ισχύει από ό,τι συνήθως κυκλοφορεί στον κόσμο. Δηλαδή ότι ο κοσμικός έχει πιο λιγότερο αγώνα από τον μοναχό. Πιο περισσότερο αγώνα έχει για να σωθεί. Γιατί ακριβώς έχει πιο πολλούς πειρασμούς. Έτσι, ο μοναχός κάθεται εκεί στο λιμάνι και βλέπει τα πτώματα των, λέει σε ένα πατερικό βιβλίο, έτσι, τα πτώματα, δηλαδή τις πτώσεις, αυτό που γυρνά στον κόσμο. Και αυτός είναι ασφαλισμένος στο λιμάνι. Βέβαια δεν τα βλέπει με κακία και με, ας πούμε, ευχαρίστηση. Ίσα-ίσα με πόνο πολύ τα βλέπει. Αλλά δεν μπορεί να αναγκάσει και τους άλλους να πάνε όλοι μέσα στο μοναστήρι. Γιατί δεν θέλουν. Ναι. Δεν θέλεις να πας στο μοναστήρι, είσαι, επέλεξες να μείνεις στον κόσμο. Αλλά και στον κόσμο πρέπει να ζεις όπως ζει ένας μοναχός. Έτσι, πάλι πρέπει να έχεις αγνότητα, να έχεις καθαρότητα, να έχεις καθαρή καρδιά, απαλλαγμένη από όλους τους λογισμούς κλπ. Και πώς θα γίνει αυτό τώρα, πώς θα πετύχουμε τον αγιασμό, είτε είσαι στο μοναστήρι είτε είσαι στον κόσμο? Η απάντηση είναι εδώ, με τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι που θα φέρει τον αγιασμό. Γιατί ούτως ή άλλως όλοι κάνουμε λάθη. Και στο μοναστήρι, ίσως λιγότερα βέβαια στο μοναστήρι γιατί είναι λιγότεροι οι πειρασμοί, αλλά και στον κόσμο συνεχώς σφάλουμε, αμαρτάνουμε.
Οπότε για να αγιαστούμε που είναι υποχρέωσή μας, θα πρέπει να μετανοούμε. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσει η μετάνοια, διαβίου πράξη. Λέει λοιπόν ο Γέροντας Πορφύριος, δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα από αυτό που λέγεται μετάνοια και εξομολόγηση. Αυτό το μυστήριο είναι η προσφορά της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Με αυτόν τον τέλειο τρόπο απαλλάσσεται ο άνθρωπος από το κακό. Πηγαίνουμε, εξομολογούμαστε, αισθανόμαστε τη συνδιαλλαγή μετά του Θεού, έρχεται η χαρά μέσα μας, φεύγει η ενοχή. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει αδιέξοδο. Βλέπετε πως οι άνθρωποι μέσα στον κόσμο συνέχεια είναι σε αδιέξοδο. Δεν ξέρω τι να κάνουν. Και από εδώ κλειστά και από εκεί κλειστά, παντού κλειστά. Και σου λέει απόγνωση, απελπισία. Δεν υπάρχει φως πουθενά. Μαυρίλα παντού. Στο Χριστό δεν υπάρχει αυτό. Ο Χριστιανός ποτέ δεν το έχει αυτό το συνέστημα. Ποτέ δεν έχει αδιέξοδο. Τι έχεις παιδί μου πρόβλημα. Πήγαινε να εξομολογηθείς. Πες στο πνευματικό και να δεις πώς θα σου φύγουν όλα. Γιατί έρχεται ο Θεός και αναλαμβάνει τα πάντα. Και σου λέει, μάθετε από μου ότι πράωση μη και ταπεινώ στην καρδία. Και μετά λέει, άρατε τον ζυγό με εφημάς. Ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρό. Πάρτε το δικό μου φορτίο, λέει, και το δικό μου ζυγό. Ξέρετε τι είναι ο ζυγός. Αυτό το, ας πούμε, το μηχάνημα, να το πούμε έτσι απλά, μια μηχανή που ενώνει τα δύο ζώα που οργώνουνε. Λοιπόν, και το φορτίο του Χριστού. Πάρτε το, λέει αυτό. Μπείτε στο δικό μου ζυγό. Εμείς δεν θέλουμε και μπαίνουμε στο ζυγό του διαβόλου. Στον κοσμικό ζυγό. Ο οποίος είναι πολύ πιο βαρύς. Και αγκομαχάς και αγκομαχάς και αγκομαχάς και πάλι μυαλό δεν βάζεις. Να ξεφορτωθείς αυτό το ζυγό και να πας στο ζυγό του Χριστού που είναι ο πιο ελαφρός. Και είναι Χριστός, το χρήμα ήττα που σημαίνει καλός. Ο ζυγός μου είναι Χριστός. Ούτως ή άλλως θα είσαι σε ένα ζυγό, δεν μπορεί να μην είσαι χωρίς κανένα ζυγό. Ή θα είσαι στο ζυγό του Χριστού ή θα είσαι στο ζυγό του Αντιχρίστου. Αυτή είναι η πιο κέρια επιλογή που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, έτσι, η πιο αποφασιστική και δεν έχει τρίτη, δεν υπάρχει τρίτη επιλογή. Ή θα είσαι με τον Αντίχριστο ή θα είσαι με τον Χριστό. Λοιπόν, αν είσαι με τον Χριστό, θα ζεις αυτή τη χαρά του Χριστού. Και ό,τι πρόβλημα έχεις και ό,τι κακό σε, ας πούμε, σε ταλαιπωρεί, σε ταλανίζει, το ξεφορτώνεσαι εκεί, στη μετάνοια και στην εξομολόγηση. Το αφήνεις στον Χριστό. Στην Ορθοδοξία λοιπόν δεν υπάρχει αδιέξοδο. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί υπάρχει ο εξομολόγος που έχει τη χάρη να συγχωρεί. Μεγάλο πράγμα ο πνευματικός. Έτσι, οι Ευρωπαίοι και οι άθεοι σου λένε τι να συγχωρηθείς, δεν χρειάζεται να συγχωρηθείς αφού δεν έχεις κάνει τίποτα. Σου λένε ένα ψέμα μεγάλο δηλαδή, ότι είσαι αγγελούδι και δεν έχεις κάνει κανένα κακό. Πώς δεν έχεις κάνει? Κάθε στιγμή κακό κάνουμε. Προσπαθούν με τα ψέματα δηλαδή να ζήσουν οι άνθρωποι αυτοί. Ενώ η Ορθοδοξία σε βάζει στην αλήθεια. Η αλήθεια είναι πια ότι είσαι ένοχος. Είμαστε ένοχοι. Και θα πρέπει να πληρώσουμε για τις ενοχές μας. Θα πρέπει να υποφέρουμε. Όμως ο Χριστός λέει, πήγαινε στο πνευματικό. Πες τα και τελειώσαμε. Φεύγουν όλες οι ενοχές. Τι πιο απλό και πιο εύκολο. Μεγάλο πράγμα ο πνευματικός. Βλέπετε, η λύτρωση δεν είναι ένα πράγμα, ούτε ένα βιβλίο. Να πάρω ένα βιβλίο, να μάθω κάποια πράγματα και να λυτρωθώ. Η λύτρωση είναι ένα πρόσωπο. Η λύτρωση είναι ο Χριστός. Και ο πνευματικός εικονίζει τον Χριστό. Και έχει την εξουσία από τον Χριστό. Εμείς όμως επειδή είμαστε εγωιστές, δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε. Σου λέει, γιατί να πάω στον παπά? Εγώ θα πάω σε μια εικόνα. Έτσι θα πάω, θα το βρω μόνος μου, θα σκεφτώ, θα κάνω διαλογισμό και τέτοια πράγματα. Και δεν βρίσκει τίποτα. Καλό είναι να τα κλείσετε τώρα, να ησυχάσουμε λίγο. Νομίζω είναι πιο σημαντικά αυτά από το να φεύγουμε έξω από την αίθουσα τώρα. Εγώ από μικρός το είχα. Και τώρα ακόμα, τι είχε από μικρός?
όταν συνέβαινε να αμαρτήσω, το εξομολογιόμουν και μου έφευγαν όλα. Πετούσα από τη χαρά μου. Είμαι αμαρτωλός, αδύνατος. Καταφεύγω στην εσπλαχνία του Θεού, σώζομαι, γαλινεύω, τα ξεχνάω όλα. Κάθε μέρα σκέπτομαι ότι αμαρτάνω, αλλά επιθυμώ ό,τι μου συμβαίνει να το κάνω προσευχή και να μην το κλείνω μέσα μου. Γιατί αν το κλείσεις μέσα σου, είναι αυτό που λέγαμε και άλλη φορά, είναι σαν τη γυναίκα που μαζεύει τα απόβλητά της σε ένα δωμάτιο, τα στριμώχνει εκεί πέρα, έτσι γίνεται και η ψυχή μας. Έχεις ενοχές, έχεις αμαρτίες, έχεις πίκρας, έχεις πικρίες, έχεις βάσανα. Λοιπόν, όλα αυτά δεν πρέπει να τα κλείσεις μέσα σου. Θα πρέπει να τα βγάλεις μπροστά στο Θεό και ο Θεός θα τα θεραπεύσει. Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Και όταν ο Γιώργος λέει μπερδεμένος άνθρωπος, εννοεί εγωιστής. Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο εγωιστή, να ξέρετε. Πάρα πολύ εγωιστή. Γιατί? Γιατί η αμαρτία είναι μια ανταρσία. Ο άνθρωπος γίνεται αντάρτης και εκστρατεύει εναντίον του Θεού. Πάει να χτυπήσει τον Θεό. Κάνει το έργο δηλαδή του διαβόλου. Αυτό που έκανε ο διάβολος, που θέλησε να πάρει τη θέση του Θεού, να μπει στο θρόνο του Θεού, αυτό είναι και η αμαρτία. Γιατί? Είναι μια περιφρόνηση καταρχήν στο Θεό. Ενώ ο Θεός σου λέει δεν θα το κάνεις, εσύ λες γιατί, θα το κάνω. Και τι έγινε? Σου λέει δεν θα πρέπει να μοιχεύεις, σου λέει άρρωσε και τι έγινε, γιατί να μην μοιχεύω, σιγά τώρα, και τι έγινε. Ναι, αυτό είναι υπερηφάνεια και μόνο που το λες. Αν το κάνεις κιόλα, τρέφεσαι πάρα πολύ μέσα σου ως προς την υπερηφάνεια, γίνεσαι υπερήφανος. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι που αμαρτάνουν και αμαρτάνουν έτσι συνειδητά έχουν πολύ θράσος. Προσέξτε και θα δείτε. Πολύ θράσος, πολύ ανέδεια. Και αυτό φαίνεται και στο πώς μιλάνε, πώς βρίζουνε, πώς συμπεριφέρονται. Βλέπετε τώρα, δεν έχω κάτι με αυτούς τους συγκεκριμένους, αλλά πρέπει να το πούμε. Οι ομοφιλόφιλοι κάνουν παρέλαση. Και δυστυχώς προς κατεσχήνη δική μας, θα τους βάλουμε και τα έξοδα. Εμείς, ο ελληνικός λαός. Έτσι, γιατί ο υπουργός που έχουμε, δεν ξέρω, τους αγαπάει πολύ φαίνεται, δεν ξέρω για ποιο λόγο, θα οργανώσει παρέλαση τέτοια. Αυτό είναι θράσος. Έτσι, είναι θράσος. Τη διαστροφή θα την προβάλλουν σε όλο τον κόσμο και στα μικρά παιδιά ως πρότυπο ζωής. Καταλάβατε? Αυτό από πού βγαίνει? Από την υπερηφάνεια που φέρνει η αμαρτία. Και σου λέει άλλος γιατί, βεβαίως. Είμαι αυτός που λες. Είμαι ομοφιλόφιλος, ναι. Γιατί? Θα με κάνεις κοινωνικό αποκλεισμό? Δεν μπορείς. Έτσι. Και θα σου δείξω εγώ ποιος είμαι. Η αμαρτία λοιπόν κάνει τον άνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Το μπέρδεμα δεν φεύγει με τίποτα. Μόνο με το φως του Χριστού γίνεται το ξεμπέρδεμα. Την πρώτη κίνηση την κάνει ο Χριστός. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες. Να η κίνηση. Ενώ ο Χριστός θα μπορούσε να μας κακιώσει, όπως κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, έτσι, και να μας πει, είστε παλιά άνθρωποι. Εγώ σας έπλασα, σας έδωσα τα πάντα, σας δίνω τα πάντα και εσείς με βρίζετε, με περιφρονείτε, με βλασφημείτε. Λοιπόν, καθίστε όπως είστε. Ούτε θέλω να σας ξαναδώ. Δεν θα μπορούσε να το κάνει? Πολύ, πολύ λογικό θα μας φαινόταν. Εμείς έτσι δεν κάνουμε συνήθως? Όταν έχεις έναν άνθρωπο και τον ευεργετεί συνέχεια και σε βρίζει και σε βλαστημάει, λες τέρμα, κόβω. Δεν κάνει έτσι ο Θεός όμως. Ο Θεός δεν μας κάνει έτσι, όπως κάνουμε εμείς μεταξύ μας. Αλλά τι μας κάνει? Μας καλεί. Ελάτε, λέει. Γιατί ξέρω ότι αυτό που κάνετε
ουσιαστικά είναι ένα φορτίο για σας. Η αμαρτία είναι το πιο βαρύ φορτίο και το πιο μεγάλο βάσανο. Από όλα τα βάσανα που λέτε, έχω πολλά βάσανα πάτρι, το πιο μεγάλο βάσανο δεν το λέτε. Ποτέ δεν το λέτε. Το πιο μεγάλο βάσανο είναι οι αμαρτίες. Τα άλλα είναι πολύ μικρά βάσανα σε σχέση με τις αμαρτίες. Και τα γεράματα και ξέρω εγώ, οι αρρώστιες και τα οικονομικά. Οι Άγιοι, ξέρετε πώς χαιρόντουσαν ποια είναι η καλύτερη ηλικία για τους Αγίους, ξέρετε ποια είναι? Τα γεράματα. Γιατί? Δεν το λέω επειδή εσείς έχετε κάποια ηλικία. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια, γιατί πέφτουν τα πάθη και η αμαρτία γίνεται πιο δύσκολα. Και οι Άγιοι το είχαν καταλάβει ότι το πιο μεγάλο και το πιο μεγάλο δυστύχημα, το πιο μεγάλο κακό για τον άνθρωπο είναι η αμαρτία. Και σου λέει, να τώρα που πέσαν τα πάθη είμαι πολύ καλύτερα στα γεράματα. Η πιο καλή ηλικία είναι τα γεράματα. Αλλά πότε, όταν έχεις πιάσει το νόημα της ζωής. Άμα το νόημα της ζωής είναι φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρα αποθνίσκομεν, αρχίζεις να τρέμεις που περνάνε τα χρόνια. Και λες, όχι, να μην τα πω τα χρόνια μου, να τα κρύβω. Λες και δεν θα έρθει ο θάνατος άμα δεν τα λες τα χρόνια σου. Λοιπόν, αλλά ένας που έχει καταλάβει ότι δεν υπάρχει θάνατος, που δεν υπάρχει κόλαση, που δεν υπάρχει διάβολος όταν είσαι με τον Χριστό, δεν φοβάται αυτά. Ένα μόνο φοβάται. Μη χωριστεί από τον Χριστό. Και τι μπορεί να το χωρίσει από τον Χριστό? Ούτε η αρρώστια μπορεί να σε χωρίσει, ούτε ξέρω εγώ, οικονομική δυσκολία, ούτε φυλακή ακόμα. Και φυλακή να σου φάνε. Τι έγινε? Λοιπόν, εκείνο που μπορεί να σε χωρίσει από τον Χριστό είναι η αμαρτία. Γι' αυτό πρέπει να φοβόμαστε πάνω απ' όλα. Και να παίρνουμε τα μέτρα μας, δρακόντια μέτρα που λένε και οι στρατιωτικοί και οι πολιτικοί, για να μην πέφτουμε σε πειρασμούς. Για να μην αμαρτάνουμε. Γιατί ξέρετε, κάθε αμαρτία που κάνουμε, πώς την κάνουμε, έτσι τυχαία? Η κακιά η ώρα που λένε κάποιοι, όχι. Προηγουμένως έχουμε κάνει τον αραβόνα. Δηλαδή έχουμε δημιουργήσει κάποιες προϋποθέσεις και έχουμε υποχωρήσει σε κάποια πράγματα τα οποία είναι ο αραβόνας με την αμαρτία. Και όταν φτάσεις στον αραβόνα, μετά πολύ εύκολα πας και στο γάμο με τον διάβολο. Έτσι. Κάνουμε δηλαδή κάποια πράγματα που προηγούνται των αμαρτιών, τα οποία διευκολύνουν την αμαρτία πάρα πολύ. Να πω ένα παράδειγμα για να είμαι αφηρημένος. Έπεσε ο άλλος σε μοιχεία, σε πορνεία, σε σαρκικά. Λοιπόν, πώς έπεσε, τυχαία? Όχι, προηγουμένως το είχε κάνει πολλές φορές μέσα του. Με τα μάτια του, με τη σκέψη του, με το λογισμό του. Είχε ενδώσει στον αραβόνα. Και μετά πολύ εύκολα κάποια στιγμή θα το κάνει και στην πράξη. Δεν πρόσεξε ούτε που πήγαινε, ούτε με ποιους συναναστρεφόταν. Ιδίως όταν συναστρέφεσαι με το άλλο φύλο, αυτό είναι μέγιστος κίνδυνος, λένε οι πατέρες, να πέσεις σε σαρκικά αμαρτήματα. Είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα. Εσείς οι γυναίκες ίσως έχετε λιγότερη ορμή, ας πούμε, ως προς αυτά. Έτσι το έχει κάνει ο Θεός. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είστε εξασφαλισμένες. Έτσι, επειδή εσύ δεν νιώθεις κάτι, μπορείς να κάνεις παρέα με τους άντρες, ας πούμε. Γιατί ο άντρας έχει πιο πολύ ορμή και μπορεί να σου επιτεθεί εκείνος. Και μπορεί να του δημιουργήσεις δύσκολη κατάσταση. Τώρα, συγγνώμη που τα λέω έτσι ανοιχτά, αλλά πρέπει να τα πούμε, γιατί είναι μέγιστο παράγοντας αμαρτίας η συναστροφή με το άλλο φύλο. Και βλέπετε σήμερα και οι μανάδες σπρώχνουν τα παιδιά να κάνουν παρέες με το άλλο φύλο. Και είναι τελείως λάθος αυτό. Είναι σαν τα σπρώχνουν στην αμαρτία. Γιατί έχουμε αδυναμία ως προς αυτό το σημείο. Και βλέπετε ο Χριστός μας πώς μας προφύλαξε. Από τη στιγμή που πέσαμε στον Παράδεισο, αμέσως μας έντυσε. Σήμερα τα ξεκινούν οι μανάδες τα κορίτσα για να παντρευτούν τάχα της. Θα παντρευτούν, αλλά ποιο θα παντρευτούν? Έτσι, θα παντρευτούν αυτούς που είναι φιλόσαρκοι, που θα τις βλέπουν σαν ένα κομμάτι κρέας μόνο. Άμα θες να πάρει ένα τέτοιο η κόρη σου, να τη βασανίζει όλη μέρα και όλη νύχτα. Λοιπόν, προσοχή. Στα αίτια και στις ρίζες της αμαρτίας. Κάθε αμαρτία έχει κάποια προκαταρτικά. Αυτά που τα λένε αραβόνα οι πατέρες. Να κόβουμε τον αραβόνα, οπότε θα κοπούν τα πάθη. Θυμώνεις, έτσι, πριν θες να κόψεις το θυμό. Πριν θυμώσεις, κάνεις κάτι άλλο, το οποίο θα σε αναγκάζει να θυμώσεις. Τι κάνεις? Α, το ψάξεις, θα το βρεις. Πρώτα-πρώτα έχεις περιέργεια. Κοιτάς τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Δεύτερον, έχεις κατάκριση. Λες, κοίταξε τον άντρα μου τώρα. Εγώ δουλεύω το πρωί μέχρι το βράδυ, αυτός δεν κάνει τίποτα. Πάει βόλτα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, δουλεύει μέσα αυτό το μικρόβιο. Οπότε, με την παραμικρή αφορμή μετά, θα το τη φέρεις. Θα ανάψεις.
πώς έγινε, φταίει εκείνη τη κακιά η ώρα? Όχι, τα έχεις μαζεμένα. Έχεις κάνει πολλές εγκαταθέσεις μέσα σου, έχεις θυμώσει πολλές φορές μέσα σου. Έχεις πικραθεί πολλές φορές και η πίκρα είναι αμαρτία. Η πικρία είναι αμαρτία, να έχουμε πίκρα μέσα μας. Λοιπόν, πώς, δεν το εξομολογέστε, να το εξομολογέστε. Πρέπει να το εξομολογέστε, βέβαια, γι' αυτό τα λέμε. Για να βοηθηθούμε στη μετάνοια. Λοιπόν, τα έχεις κάνει πολλές φορές μέσα σου αυτά, καταλάβατε, και μετά πολύ εύκολα θα φτάσεις και στα πιο βαριά. Ο άλλος κάνει φόνο, ας πούμε. Πώς έφτασε το φόνο, έτσι τυχαίο είναι? Έχει κάνει πολλές φορές μέσα στο φόνο. Έχει βλαστημίσει, έχει βρήσει, έχει απειλήσει, έχει κάνει πολλές φορές αραβόνα. Και είναι ζήτημα χρόνου να φτάσει στο γάμο, αν δεν μετανοήσει. Οπότε προσέχετε τα αίτια, τις αφορμές που μας πρόχουν στην αμαρτία. Ο άλλος στείνεται στην τηλεόραση του πρωί μέχρι το βράδυ, μετά πώς δεν θα γίνει ανήθικος? Πώς δεν θα του σαλέψει? Και ας είναι και γέρος. 80 χρόνια γέρος, 83, και ήθελε να παντρευτεί. Ναι, γιατί? Ξέρετε από τι ήθελε να παντρευτεί? Γιατί πέθανε η γυναίκα του και πήγε στο γέροντα Παΐσιο, λέει, η γέροντα δεν αντέχω, λέει. Τι έπαθες, του λέει. Θέλω να παντρευτώ, λέει. Και θέλω να πάρω και τρεις γυναίκες, όχι μία. Δεν του φτάνε μία. Και λέει, γιατί ρε παιδί μου? Εσύ, λέει, τώρα 83 χρονών. Λέει, τι να σου πω, πάτε, λέει, ξέρεις τι έπαθα? Με το που πέθανε η γυναίκα μου, τέλος πάντων, τα παιδιά, λέει, για να έχω παρέα, μου φέρα μια τηλεόραση. Και από αυτή τη τηλεόραση, λέει, εγώ τώρα έχω επιθυμία. Δεν μπορώ να κρατηθώ. Καταλάβατε? Λοιπόν, όταν κάνεις συγκατάθεση στα αίτια, στις αφορμές, έχεις όλη την ημέρα εκτεθειμένο τον εαυτό σου στις αφορμές, θα πέσεις στην αμαρτία. Γι' αυτό λέγει εδώ ο γέροντας να εξομολογούμαστε, για να φύγει το μπέρδεμα που υπάρχει μέσα μας. Και το πρώτο, την πρώτη κίνηση την κάνει πάντα ο Χριστός, που δεν μας κακιώνει ποτέ και μας καλεί. Μετά όμως πρέπει να τα αποκριθούμε εμείς. Έτσι, η κίνηση του Χριστού ποια είναι? Να μας φωνάξει, παιδιά ελάτε. Πώς έκανε τον Αδάμ? Αδάμ, πού είσαι? Δεν του είπε, δεν τρέπεσαι? Ξέρω πολύ καλά τι έκανες. Να το ήξερε τι έκανε. Γιατί το έκανες αυτό? Τώρα θα τις απάθεις. Δεν του είπε έτσι. Αδάμ, πού είσαι, του λέει, με πολύ γλυκό τρόπο. Και λέει, Κύριε, άκουσα τη φωνή σου και κρύφτηκα. Γιατί κρύφτηκες? Προσπαθεί να το βοηθήσει να πει συγγνώμη. Τίποτα αυτός. Και γιατί το έφαγες? Λέει, δεν φταίω εγώ, λέει, η γυναίκα που μου έδωσες. Τα έβαλε και με το Θεό δηλαδή. Αντί να πει συγχώρεσέ με, εσύ φταίς. Άμα δεν μου δίνεις αυτή τη γυναίκα, δεν θα πάθαινα από αυτό που έπαθα. Έτσι κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Αυτή είναι η δικαιολογία. Δεν φταίω εγώ. Έτσι είναι η φύση μου, σου λέει άλλος. Από μέσα μου βγαίνει το κακό. Ο Θεός μου το έβαλε στο τέλος. Μπορεί να το πει και αυτό. Έτσι. Δεν μας τα έβαλε ο Θεός. Εμείς τα κάνουμε. Η ανταπόκριση δική μας ποια είναι τώρα? Αποδεχόμαστε αυτό το φως. Ο Θεός μας δείχνει το φως, μας λέει, ελάτε, εγώ είμαι το φως. Ελάτε όσοι είστε κοπιώντες και υπεφορτισμένοι. Από τι είμαστε κοπιώντες και υπεφορτισμένοι? Από τα βάσανα της ζωής? Από το μεροκάματο και από τη δουλειά? Όχι. Από την αμαρτία είμαστε κοπιώντες και υπεφορτισμένοι. Κουρασμένοι και φορτωμένοι από τις πολλές αμαρτίες. Και λέει, παιδιά, ελάτε εδώ σε μένα να ξεφορτωθείτε. Να τα πάρω εγώ τα φορτία σας, λέει ο Χριστός. Το θέμα είναι τώρα, εμείς θα το ακούσουμε? Πρέπει να το αποκριθούμε. Δεν σε αναγκάζει, δεν έρχεται με το ζόρι να στο πάρει το φορτίο, θα μπορούσε. Αλλά μετά θα καταργούσε την ελευθερία μας. Γιατί ο άλλος το έχει το φορτίο του και το κρατάει γερά το φορτίο της αμαρτίας. Έτσι. Και δεν θέλει να το ξεφορτωθεί. Και ο Θεός δεν του το παίρνει με το ζόρι, αλλά απλώς του λέει, έλα. Αν έχει λίγο μυαλό, θα το κάνει. Αλλά δυστυχώς δεν το κάνουν όλοι. Αποδεχόμαστε εμείς οι άνθρωποι λοιπόν αυτό το φως με την αγαθή μας προαίρεση, που την εκφράζουμε με την αγάπη μας απέναντί του, με την προσευχή και με τα μυστήρια. Να, ποια είναι η δική μας η δουλειά τώρα, τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να οδηγηθούμε στη μετάνοια? Με ρωτάτε πώς θα ζήσω τη μετάνοια? Με το να ανταποκριθείς στο κάλεσμα του Χριστού. Ο Χριστός λέει, ελάτε. Πώς θα ανταποκριθείς? Λέει ο γέροντας τρία πράγματα. Με την αγάπη προς Αυτόν, με την προσευχή
Έτσι και με τα μυστήρια. Εντάξει, λες, Χριστέ μου σ' αγαπώ, ας με φτάνει αυτό. Ξέρεις, λένε μερικοί, πόσο εγώ τον αγαπάω πολύ τον Χριστό. Πώς τον αγαπάς τον Χριστό? Πώς φαίνεται ότι αγαπάμε τον Χριστό? Ποια είναι η απόδειξη ότι αγαπάμε τον Χριστό, πέστε μου. Τηρούμε τις εντολές. Ο Χριστός το λέει ξεκάθαρα, γι' αυτό πρέπει να διαβάζετε Αγία Γραφή. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Καταλάβατε? Εντολές. Τηρώ τις εντολές. Όλες τις εντολές. Όχι μερικές. Αυτή μ' αρέσει, ας πούμε, αυτή την κάνω. Αυτή είναι δύσκολη. Άστι αυτή. Είναι για τους καλόγερους. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όλες τις εντολές. Έτσι. Σου λέει να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Την τηρείς? Σου λέει να ευλογείς αυτούς που σε καταριώνται. Το τηρείς? Είσαι έτοιμος να καταραστείς κι εσύ. Και λοιπά και λοιπά. Τότε αγαπάς τον Χριστό. Μια πρώτη ανταπόκριση λοιπόν είναι αυτή, να τηρείς εντολές. Αλλά δεν φτάνει πάλι αυτό. Πρέπει να πας και στα μυστήρια. Να πας και στα μυστήρια. Να πας να ξεμολογηθείς. Να κοινωνήσεις. Εννοείται ότι έχεις βαφτιστεί βέβαια, έτσι. Και τότε ανταποκρίνεσαι σωστά στο κάλεσμα του Θεού. Και τότε ζεις τη μετάνοια. Και φυσικά να προσεύχεσαι. Να έχεις δηλαδή κοινωνία μαζί του. Αγάπη λοιπόν, προσευχή και μυστήρια. Και αγάπη, είπαμε, σημαίνει τήρηση των εντολών. Έτσι θα ζήσουμε τη μετάνοια. Συνεχίζει ο γέροντας. Για να μετανοήσει η ψυχή, πρέπει να ξυπνήσει. Εκεί στο ξύπνημα αυτό γίνεται το θαύμα της μετάνοιας. Γιατί ο Χριστός φωνάζει, αλλά εμείς κοιμόμαστε. Δεν ακούμε τίποτα. Πρέπει να ξυπνήσουμε. Και εδώ βρίσκεται η προαίρεση του ανθρώπου. Γιατί πολλές φορές χτυπάει το ξυπνητήρι και εμείς δεν ξυπνάμε, έτσι. Γυρνάμε από το άλλο πλευρό. Πρέπει να το θέλεις για να ξυπνήσεις. Βλέπετε, δεν είναι μόνο από το Θεό. Εξαρτάται και από το Θεό και από εμάς. Ο Θεός το κάνει το δικό του μερτικό. Αλλά πρέπει και εμείς να το θέλουμε να ξυπνήσουμε. Αν χτυπάει το ξυπνητήρι του Θεού και εσύ το κλείνεις και συνεχίζεις να κοιμάσαι, δεν φταίει ο Θεός μετά. Όλα αυτά λοιπόν τα θλιβερά που μας συμβαίνουν, να ξέρετε, είναι το ξυπνητήρι του Θεού. Να το λέτε σε όλους. Τι λένε μερικοί? Έπαθα αυτό, λέει, μήπως ήταν κανένα μήνυμα από το Θεό. Τι το ρωτάς? Σίγουρα είναι μήνυμα από το Θεό. Σίγουρα είναι μήνυμα από το Θεό. Σου ήρθε ένα τύχημα, σου ήρθε ένας καρκίνος, σου έσπασες το πόδι σου, το χέρι σου, οτιδήποτε. Είναι μήνυμα, σίγουρα. Κάτι έκανες. Θα σου πω ένα από το Άγιο Όρος. Εμείς εκεί έχουμε μουλάρια, δεν έχουμε αυτοκίνητα, για να μετακινούμαστε. Και ένας καλόγερος, ενώ πήγαινε από το μουλάρι, τον πέταξε το μουλάρι, τον τίναξε. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν χτύπησε πολύ, αλλά όσο να είναι, είναι ταλαιπωρία. Μετά το πιάσει πάλι το μουλάρι, να ξανανεύεις και λοιπά και λοιπά. Και τέλος πάντων, έφτασε στον προορισμό, του βρήκε και ένα γέροντα. Λέει, ξέρεις γέροντα, ότι έπαθα στον δρόμο, με τίναξε το μουλάρι. Αλήθεια, λέει, σε τίναξε, βέβαια. Γιατί, λέει, σε τίναξε? Ξέρω. Μήπως είχες λογισμούς, λέει, την ώρα που σου να πάω στο μουλάρι? Είχα, λέει, λογισμούς. Δηλαδή λογισμούς για κάποιον άλλον αδερφό, ήταν θυμωμένος δηλαδή, ήταν ταραγμένος. Λέει, γι' αυτό σε τίναξε. Ναι. Και η άλογη κτήση καταλαβαίνει δηλαδή και επηρεάζεται. Γιατί όταν έχεις κακούς λογισμούς, θυμόμνηση, κακία κλπ., εκπέμπεις δαιμόνια. Δαιμονίστηκε το μουλάρι, σε τίναξε. Απλά πράγματα. Καταλάβατε. Και αυτό είναι το καμπανάκι του Θεού. Αφού δεν το καταλαβαίνεις να το σταματήσεις μόνο στους λογισμούς, έβαλε το μουλάρι ο Θεός να σου μιλήσει, να σου πει: σταμάτα επιτέλους. Σου έδωσε ένα τίναγμα για να συνέλθεις. Καταλάβατε, είναι, όλα αυτά είναι σημάδια από το Θεό. Είναι της αγάπης του Θεού. Γιατί τίποτα δεν γίνεται που να μην θέλει ο Θεός, να ξέρετε. Και τίποτα δεν γίνεται για το κακό μας. Όλα γίνονται για το καλό μας. Οπότε θα πρέπει να είμαστε με ανοιχτά τα μάτια, τα πνευματικά, και να αξιοποιούμε όλα αυτά τα μηνύματα που μας στέλνει ο Θεός. Και όσο πιο νωρίτερα το πιάνουμε το μήνυμα, τόσο δεν θα πηγαίνουμε σε οδυνηρότερα μηνύματα, έτσι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Όταν το πιάνεις το μήνυμα από ένα κήρυγμα, δεν θα χρειαστεί να σου δώσει ο Θεός μια αρρώστια. Αλλά αν δεν το πιάσεις από το κήρυγμα το μήνυμα, θα σου έρθει αρρώστια μετά. Αν δεν το πιάσεις την αρρώστια, θα σου έρθει θάνατος. Καταλάβατε, γιατί ο Θεός μας αγαπάει.
και θέλει να μας σώσει. Το ξύπνημα λοιπόν δεν έγινε μόνο στον άνθρωπο, λέει ο Γέροντας. Υπάρχει η προαίρεση του ανθρώπου, αλλά ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί. Επεμβαίνει ο Θεός. Πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι. Δυστυχώς μόνοι μας δεν ξυπνάμε. Και αυτό το καμπανάκι, είπαμε, είτε είναι ένα σχετικά ανώδυνο, είτε είναι επώδυνο, άμα είμαστε σκληροτράχυλοι. Και τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Χωρίς τη χάρη δεν μπορεί να μετανοήσει ο άνθρωπος. Γιατί βλέπετε, ο Θεός μας δίνει θλίψεις και το ζούμε αυτό το πράγμα. Αλλά συγχρόνως δίνει και μία ειρήνη μέσα στην ψυχή. Και λες, μα πώς γίνεται τώρα, εγώ θα έπρεπε να έχω αγωνία. Και όμως δεν έχω καμία αγωνία. Ενώ μου συνέβη αυτό το τόσο κακό, εντός εισαγωγικών κακό. Είναι γιατί ακριβώς ο Θεός μαζί με το ξύπνημα, το ξυπνητήρι, σου δίνει και χάρη. Ώστε να πάρεις μπρος και να πεις, να καταλάβεις ότι είναι από το Θεό αυτό που σου έρχεται, για να πλησιάσεις. Δεν σε αγριεύει. Η αγάπη του Θεού θα κάνει το παν. Μπορεί να μεταχειριστεί κάτι, μία ασθένεια ή κάτι άλλο, εξαρτάται, για να φέρει τον άνθρωπο σε μετάνοια. Και οι περισσότεροι άνθρωποι, ξέρετε, σήμερα σώζονται με αυτόν τον τρόπο. Επειδή έχουμε κοιμηθεί πάρα πολύ βαριά από τις πολλές αμαρτίες, δεν ξυπνάμε ούτε από κηρύγματα, ούτε από αναγνώσματα, πολύ δύσκολα. Αλλά ξυπνάμε από τις αρρώστιες. Και γι' αυτό λέει ο Γέροντας Πορφύριος ότι ο Θεός δεν αποκαλύπτει το φάρμακο του καρκίνου. Παρόλο που οι γιατροί το έχουν συνέχεια μπροστά τους. Κάθε μέρα το χρησιμοποιούν. Δεν τους το αποκαλύπτει. Γιατί ο καρκίνος έχει γεμίσει τον παράδεισο. Και επειδή ο άνθρωπος δεν πεθαίνει αμέσως, έρχεται σε μία συνέστηση, σε μία μετάνοια και σώζεται. Συνήθως, όχι όλοι πάλι. Αν έχετε τέτοιους συγγενείς, βοηθήστε τους, πείτε τους δύο λόγια. Κάντε τους ένα ευχέλαιο και μιλήστε τους για εξομολόγηση. Και πείστε τους για Θεία Κοινωνία. Πέστε τους. Όχι μερικοί που λέει δεν το κοινωνάνε ή δεν εξομολογούνται, γιατί θα πεθάνει, λέει, άμα εξομολογηθεί και κοινωνήσει. Αν είναι δυνατόν. Ο Χριστός που είναι η ζωή, να πεθαίνει τον άνθρωπο. Πόσο διαστραμμένα τα έχουμε μέσα μας, ε? Τελείως ανάποδα. Πώς μας τα βάζει ο διάβολος μέσα μας έτσι. Μην του λες, λέει, για εξομολόγηση, για Θεία Κοινωνία, θα τρομάξει και θα πεθάνει. Σιγά, ρε παιδί μου. Είναι δυνατόν? Και τις αφήνουν τους ανθρώπους να πεθάνουν έτσι, να πάνε δηλαδή τελείως άοπλοι και να αντιμετωπίσουν τα τελώνια τελείως άοπλοι. Γιατί όταν φεύγει η ψυχή, έχει να αντιμετωπίσει τα τελώνια. Νομίζει ότι είναι εύκολο να ανέβει στον Θεό. Έχει να περάσει από συμπληγάδες. Αν δεν έχει τη Θεία Κοινωνία μαζί του άνθρωπου, μια μετάνοια στοιχειώδη έστω, μια φορά να έχει εξομολογηθεί, πώς θα περάσει? Θα τον κατεβάσουν αμέσως κάτω. Θα τον ρίξουν στην κόλαση κατευθείαν. Αυτά δεν τα σκεφτόμαστε. Γιατί τα σκεφτόμαστε? Γιατί δεν πιστεύουμε. Δεν πιστεύουμε. Είμαστε άπιστοι στην πράξη. Και κοιτάμε μόνο το εδώ και το τώρα. Και ούτε και αυτό το κοιτάμε σωστά, βέβαια. Η αγάπη του Θεού λοιπόν χρησιμοποιεί πάρα πολλούς τρόπους για να φέρει τον άνθρωπο σε μετάνοια. Άρα η μετάνοια δια της Θείας Χάριτος κατορθούται. Αλλά είπαμε ότι πρέπει να συνεργαστεί και η δική μας η προαίρεση. Απλά και απαλά εμείς θα κάνουμε μια κίνηση προς τον Θεό και από εκεί και πέρα έρχεται η χάρις. Όπως ο Άσωτος έτσι ξεκίνησε να πάει στο πατρικό σπίτι και ο Θεός αμέσως έτρεξε και τον αγκάλιασε. Μπορεί να μου πείτε, λέει ο Γέροντας, τότε με τη χάρη γίνονται όλα. Άρα εγώ δεν πρέπει να κάνω τίποτα, αυτό είναι ο Γέροντας. Εγώ να κάτσω έτσι και να περιμένω τον Θεό να με σώσει. Όχι. Αυτό είναι ένα λεπτό σημείο. Γίνεται και εδώ εκείνο ακριβώς που λέω. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό αν
ο Θεός δεν μας αγαπήσει. Αλλά για να μας αγαπήσει ο Θεός, θα πρέπει να δει αυτή την καλή προαίρεση. Ε? Ότι θέλουμε να πάμε κοντά Του, ότι θέλουμε να ξυπνήσουμε. Και μας καλεί λοιπόν, βλέπει μετά ότι εμείς θέλουμε να ανταποκριθούμε, κάνουμε μια ελάχιστη προσευχή, μια ελάχιστη έτσι τήρηση των εντολών, πάμε λίγο εξομολογούμαστε και μετά τα υπόλοιπα τα ολοκληρώνει χάρη του Θεού μετά. Ο Απόστολος Παύλος το λέγει πολύ ωραία. Νυν δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού. Έτσι. Δεν γνωρίσαμε, γνωριστήκαμε από τον Θεό. Πότε μας γνωρίζει, μας γνωρίζεται ο Θεός, πότε γινόμαστε γνωστοί στο Θεό, όταν ακριβώς δείξουμε αυτή την διάθεση. Λίγο να κινηθούμε, λίγο να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα. Το κάλεσμα είναι μετανοείτε. Το πρώτο κήρυγμα του Χριστού. Μετανοήστε. Λοιπόν, ξεκινάς και από εκεί μετά τα κάνει όλα τα υπόλοιπα ο Θεός. Αν όμως δεν ξεκινήσεις, δεν θα κάνει τίποτα ο Θεός από τα υπόλοιπα. Γιατί ακριβώς σέβεται την ελευθερία μας. Δεν μπορούμε να μετανοήσουμε αν ο Κύριος δεν μας δώσει μετάνοια. Και αυτό ισχύει για τα πάντα. Δηλαδή ισχύει το γραφικό, χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Αλλά μπορούμε να θέλουμε. Αυτό είναι. Και αυτό είναι δικό μας. Να θέλουμε να μετανοήσουμε. Και χωρίς αυτή τη θέληση, φυσικά δεν θα σου δώσει ο Θεός μετάνοια. Αν δεν θέλεις να μετανοήσεις, δεν θα μετανοήσεις. Και αυτή είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Ενώ το Άγιο Πνεύμα σε καλεί, έλα σου λέει, εσύ το περιφρονείς. Και λες δεν θέλω να έρθω. Δεν θέλω να μετανοήσω. Αυτή είναι η αμαρτία που δεν συγχωρείται ποτέ. Και λέγεται βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Ισχύει το γραφικό. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Τίποτα δεν μπορεί να κάνεις χωρίς τον Χριστό. Αν δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για να εγκύψει μέσα μας ο Χριστός, μετάνοια δεν έρχεται. Βλέπετε τι λέει. Τη μετάνοια τη δίνει ο Χριστός, αλλά πρέπει να υπάρξουν οι προϋποθέσεις μέσα μας για να στη δώσει. Και οι προϋποθέσεις είναι η ταπείνωση, η αγάπη, η προσευχή, οι μετάνοιες, ο κόπος για τον Χριστό. Αυτή η ανταπόκριση που λέγαμε και προηγουμένως στο κάλεσμα του Χριστού. Κάνεις πράγματα και εσωτερικά και εξωτερικά. Και ταπεινώνεσαι, αυτοκατηγορείσαι, αυτοκατακρίνεσαι, προσπαθείς να αγαπήσεις τον Θεό και τον πλησίον, προσεύχεσαι, κάνεις και εξωτερικούς κόπους, κάνεις μετάνοιες. Όλα αυτά έχουν το λόγο τους, να ξέρετε. Και η στάση του σώματος και ο κόπος του σώματος βοηθάει πολύ στην ψυχή. Άλλο είναι να είσαι αγέροχος, ξαπλωμένος, ξέρω εγώ, και να πας στο Θεό, και άλλο να πας γονατιστός και με το κεφάλι στο έδαφος, σε στάση μετανοίας. Και άλλο να κάνεις 100 μετάνοιες και μετά να πεις το Κύριε σου Χριστέ, ελέησέ με. Με ένα σώμα κουρασμένο, συντετριμένο. Έτσι. Γιατί ό,τι είναι το σώμα, συνδιαμορφώνεται και η ψυχή, να ξέρετε. Αν το σώμα είναι ταπεινωμένο, ταπεινώνεται και η ψυχή. Αν το σώμα είναι στριγγυλό και ζωηρό και γεμάτο, ας πούμε, δύναμη, και η ψυχή είναι γεμάτη περηφάνεια. Γεμάτη περηφάνεια. Και βλέπετε, ο πολιτισμός μας είναι κατεξοχήν πολιτισμός που τονώνει το σώμα. Και οι αθλητές και όλοι αυτοί, ας πούμε, νιώθουν υπεράνθρωποι. Αλλά αυτό τρέφει και την υπερηφάνεια. Ενώ ο ασκητής ασκεί το σώμα, χωρίς να το καταστρέφει βεβαίως, γιατί αυτό είναι αμαρτία, το ταπεινώνει με την έμετρη και την έλογη άσκηση και συνταπεινώνει την ψυχή έτσι. Και τραβάει τη χάρη του Θεού μια ταπεινή ψυχή. Ενώ ένα σώμα που είναι καλοζωισμένο, καλοκοιμισμένο έτσι, έχει και μια περήφανη ψυχή μέσα του και αυτό διώχνει τη χάρη του Θεού. Διώχνει. Γι' αυτό οι πατέρες μιλούσαν για νηστεία και για αγρυπνία και για προσευχή. Γιατί αυτά ταπεινώνουν το σώμα και συνταπεινώνουν και την ψυχή. Αλλιώς νιώθεις όταν κάθεσαι σε ένα υπερπολιτελές αυτοκίνητο και αλλιώς όταν πηγαίνεις με τα πόδια. Έτσι δεν είναι. Και μόνο που βρίσκεσαι σε αυτό το χώρο,
τον πολυτελή, επηρεάζεται η ψυχή σου. Η κατάσταση του σώματος δηλαδή επηρεάζει πάρα πολύ την ψυχή. Αλλιώς νιώθει αυτός που φοράει υπερπολυτελή ρούχα και κοσμήματα και μάρκες και λοιπά και λοιπά, και έχει και κάτι μαλλιά εκεί και αυτά όλα, ξέρετε πως φτιάχνεστε. Και αλλιώς νιώθει ένας που δεν έχει κάνει τίποτα, καμιά παρέμβαση στην εικόνα του Χριστού, που είναι το σωστό, γιατί είσαι εικόνα του Χριστού και δεν μπορείς μια εικόνα να τη μου τζουρώνεις και να λες ότι εγώ τη φτιάχνω πιο ωραία. Είναι δυνατόν να φτιάξεις πιο ωραία μια εικόνα? Ό,τι παρέμβαση και να κάνεις σε μια εικόνα, την κατέστρεψες. Πάρε μια εικόνα, μια γεωγραφία να τη διορθώσεις. Έτσι είναι και το πρόσωπό σου. Μπορείς να κάνεις παρέμβαση στο πρόσωπό σου? Μπορείς. Είναι εικόνα του Χριστού. Αλλιώνεις την εικόνα του Χριστού. Καταλάβατε? Αλλά να, αυτό είναι η υπερηφάνεια. Και σου λέει, γιατί ο Θεός δεν το έκανε καλά, εγώ το κάνω καλύτερο. Και μόνο που το λες, που το σκέφτεσαι, είναι υπερηφάνεια. Είναι μεγάλη υπερηφάνεια, είναι θράσος. Και βλασφημία είναι προς τον Θεό. Αν είναι δυνατόν δηλαδή να είσαι καλύτερη από τον Θεό και πιο έξυπνη και πιο, μπορώ να το πούμε, να έχεις πιο καλή φινέτσα, ας το πούμε έτσι. Είναι δυνατόν? Ποτέ. Και παρατηρώ δηλαδή, όσες γυναίκες φτιάχνονται, βάφονται, εμένα μου φαίνονται σαν εκτρώματα. Και λέει ότι είναι όμορφες. Εγώ δεν βλέπω καμιά ομορφιά. Συγγνώμη, δηλαδή, το λέω έτσι προσωπικά, αν θέλετε πάρε το, δεν ξέρω. Καμιά ομορφιά. Είναι μια καρικατούρα. Μια φορά που είχα πάει σε ένα βάφτιση, ήταν νομίζω, και ήταν μια κυρία εκεί καημένη με το σύζυγό της, και ήταν βαμμένη μαύρα τα μάτια της εδώ που, έτσι, και μου λέει ο κύριος, αυτή είναι η σύζυγός μου. Φορούσε και μια γούνα έτσι φουντωτή πολύ, και λέω, ρε παιδί μου την καημένη πώς είναι έτσι. Ναι, τη λυπήθηκα, ναι. Και είχε την αίσθηση ότι είναι όμορφη και ότι είναι όπως πρέπει, καθώς πρέπει. Αν είναι δυνατόν. Οι προϋποθέσεις λοιπόν για να εγκύψει ο Χριστός μέσα μας είναι η ταπείνωση, η αγάπη, η προσευχή, η μετάνοιας, ο κόπος για τον Χριστό. Μα θα μου πείτε, εγώ άμα τα κάνω αυτά και δεν κάνω αυτά που λέει ο κόσμος, θα με κοροϊδέψουν. Και σε πειράζει? Τι λένε οι μακαρισμοί? Είστε μακάριοι, λέει, άμα σας κοροϊδέψουν. Γιατί κάνετε υπακοή σε μένα, γιατί είστε δικοί μου? Είστε μακάριοι. Εσύ προτιμάς να έχεις το μακαρισμό του κόσμου παρά το μακαρισμό του Χριστού. Άρα είσαι του κόσμου, δεν είσαι του Χριστού. Αν δεν είναι το συναίσθημα αγνό, αν δεν υπάρχει απλότητα, αν η ψυχή έχει ιδιοτέλεια, δεν έρχεται η Θεία Χάρις. Βλέπετε, όταν ο άνθρωπος δηλαδή δεν έχει καθαρή προαίρεση, είναι αυτό που λέμε μπερδεμένος, δεν έρχεται η Χάρις. Γιατί μπορεί να κάνεις και κόπους, έτσι, καλή ώρα να νηστεύεις, ας πούμε, τώρα θα αρχίσει την Κυριακή η νηστεία των Αγίων Αποστόλων από τη Δευτέρα, και επειδή, ας πούμε, έχεις συνηθίσει, ξέρω εγώ, το κάνουν και οι φίλες σου, το κάνεις και εσύ, αλλά δεν το κάνεις για τον Χριστό, έτσι, και απ' την άλλη θα κάνεις και τα κοσμικά σου, θα φτιαχτείς και όλα που λέγαμε προηγουμένως, ξέρω εγώ, θα κάνεις και τις κοσμικές σου συζητήσεις και τα τσάγια σου και τις παρέες σου και λοιπά, και τα γλέντια σου στους γάμους και λοιπά, σαν να μην τρέχει τίποτα. Κατά τα άλλα θα κάνεις και έναν κόπο. Αλλά δεν είναι αυτός καθαρός κόπος για τον Χριστό. Έτσι είναι μολυσμένο πράγμα. Και δεν έρχεται η χάρις έτσι. Και γι' αυτό, ξέρετε, χάσαμε και τα παιδιά μας. Γιατί εσείς είστε μεγάλοι και ξέρετε πώς ζήσατε πριν από 40 χρόνια, ξέρω εγώ, 50 χρόνια, με τον ενθουσιασμό που υπήρχε τότε στα κατηχητικά, που ήταν χιλιάδες τα παιδιά στα κατηχητικά. Πού είναι τώρα τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας? Γιατί τα χάσαμε, μπορείτε να μου πείτε? Το έχετε σκεφτεί? Εσείς είστε μια γενιά που υποτίθεται είστε στο Χριστό, έτσι. Πώς ξέφυγαν τα παιδιά και τα εγγόνια? Το έχετε προβληματιστεί? Να σας το πω. Δεν είμαστε του Χριστού. Είμαστε εξωτερικά. Υπήρχε ένας εξωτερικός ενθουσιασμός, αλλά έλειπε το βίωμα το ουσιαστικό. Η οργανική σύνδεση με τον Χριστό. Έτσι, η αγάπη δηλαδή με το πρόσωπο του Χριστού,
η οποία αγάπη εκφράζεται με έργα. Και τα έργα ποια είναι? Να είσαι 100% του Χριστού. Όταν είσαι μισός-μισός, δεν είσαι του Χριστού. Λίγο-λίγο, ακριβώς. Λίγο Χριστός και λίγο κόσμος, δεν πάει, δεν γίνεται. Δεν είσαι πλέον του Χριστού. Είσαι χλιαρός, ακριβώς. Αυτό που λέει στην Αποκάλυψη. Σε συχαίνεται ο Θεός. Έτσι. Είναι το πνεύμα το προτεσταντικό, το οποίο σου λέει να έχεις και με στον κόσμο και με τον Χριστό και με τον κόσμο. Να τα συμβιβάσουμε τα πράγματα. Λοιπόν, τέλεια και Παύλα δεν συμβιβάζονται, να το ξέρετε. Χριστός και κόσμος δεν συμβιβάζεται. Είναι, γιατί είναι εντελώς αντίθετα πράγματα. Το λέω εγώ, όχι. Η Αγία Γραφή το λέει. Που υποτίθεται τη διαβάζαμε και τη διαβάζουμε. Και στις οργανώσεις κλπ. Αλλά τη διαβάζουμε. Εκεί λέει ξεκάθαρα. Όποιος θέλει, λέει, να γίνει φίλος του κόσμου, τι λέει μετά? Γίνεται εχθρός του Θεού. Γίνεται εχθρός του Θεού. Καταλάβες, είσαι εχθρός του Θεού δηλαδή όταν θέλεις να κάνεις και το κοσμικό και το πνευματικό μαζί. Φέρει. Ακριβώς. Γιατί είναι σαν να πηγαίνεις σε δύο αντίθετους δρόμους, με το ένα πόδι να πας αριστερά, με το άλλο δεξιά. Τι θα πάθεις? Θα σκιστείς στη μέση. Πώς ήταν στη μυθολογία εκείνος που τους έβαζε σε δύο δέντρα και τους έσκιζε στη μέση? Όχι, ένας άλλος. Λοιπόν, συμβαίνει τότε όταν δεν είναι το συναίσθημα αγνό, όταν υπάρχει αυτή η χλιαρότητα κατά ένα ποσοστό του Χριστού και κατά ένα υπόλοιπο ποσοστό στον κόσμο. Συμβαίνει τότε, λέει, να πηγαίνουμε να εξομολογούμαστε, αλλά να μην αισθανόμαστε ανακούφιση. Και μου το λένε και αρκετοί άνθρωποι, λέει, δεν αισθάνομαι τίποτα. Γιατί δεν αισθάνεσαι? Φταίει ο πνευματικός που δεν είναι καλός? Δεν φταίει ο πνευματικός. Πνευματικός και καλός να μην είναι, η χάρη θα έρθει. Ο πνευματικός είναι ο αγωγός. Θα έρθει η χάρη. Εσύ φταίς που δεν αισθάνεσαι τίποτα. Μήπως δεν έχεις μετανοήσει? Μήπως δεν έχεις κόψει όλους τους δεσμούς σου με τον κόσμο, με τις αφορμές για αμαρτία? Σου λέω, γιατί να μην πιάνε τα παιδιά σου στον κινηματογράφο? Γιατί να μην πάνε? Κακό είναι. Κακό είναι. Εδώ σου λέω, Χριστός, όταν δεις πονηρά μια γυναίκα, ήδη κάνεις μοιχεία. Εκεί πόσα τέτοια θα δούνε? Όχι, σου λένε, καλό έργο. Δεν υπάρχει καλό έργο, σας το λέω. Δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει, είναι ένα στον ωκεανό. Και τις διαφημίσεις που θα δουν πριν και μετά και το περιβάλλον που θα βρεθούν, όλα είναι μολυσμένα. Και τα παιδικά έργα που βάζουν τώρα, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ μολυσμένα. Και έχουν μηνύματα εσχρόνες τι και λέγει. Και για ομοφιλοφιλία και για πορνεία, συνέχεια τέτοια μηνύματα περνά στα παιδιά. Και για σατανισμό. Τα παιδικά δεν είναι παιδικά. Μην τα αφήνετε τα παιδιά να βλέπουν τηλεόραση. Μην τα αφήνετε να πηγαίνουν στον κινηματογράφο, σας το λέω. Γιατί είναι σαν να τα σπρώχνουμε στο διάβολο. Κατευθείαν εμείς οι ίδιοι. Πριν λίγα χρόνια, ένα τραγούδι της Eurovision που ήταν σατανικό τελείως, το ψήφισαν τα μικρά παιδιά. Τα οποία τα μαθαίνουν να αγαπάνε το διάβολο. Μέσα από όλα αυτά τα σατανικά που δείχνουν, όλα τα παιχνίδια είναι σατανικά. Αν τα δείτε, με σατανάδες είναι. Με κέρατα, με διαβόλους, με αποκρουστικές μορφές, για να κάνουν το παιδί να αγαπήσει το σάπιο, το βρώμικο, το διεστραμμένο. Στο Μεξικό πρόσφατα, και δεν κοιμούνται βέβαια, πάνε να περάσουν μέσα στα σχολεία την ομοφιλοφιλία. Επίσημα πλέον. Έτσι. Διδάσκουν στα παιδιά να κάνουν σχέσεις με το ίδιο φύλο. Μέσα από τα σχολεία. Και θα έρθει και εδώ αυτό, να δείτε σιγά σιγά. Λοιπόν, γιατί σου λέει δεν είναι το ίδιο, καλό είναι πράγμα και αυτό. Γι' αυτό προσέξτε πάρα πολύ. Έχουμε μεγάλη ενοχή για αυτό το πράγμα. Δεν φταίνουν τα παιδιά καθόλου. Οι μεγάλοι φταίνουν. Όταν σε ακούει το παιδί σου, από τη μια να πηγαίνει στην εκκλησία και την άλλη να βρίζεις, να καταργέσαι, να λες εγώ δεν θέλω να έρθει στην κηδεία μου, τάδε. Μετά, τι παίρνει αυτό το παιδί σαν μήνυμα? Ότι, γιατί να πάω στον Χριστό? Άμα ο Χριστός φτιάχνει τέτοιους ανθρώπους, η Εκκλησία φτιάχνει τέτοιους ανθρώπους, να μου λείπει. Εγώ θέλω να είμαι ένας άνθρωπος, να είμαι μια διπλή προσωπικότητα. Στην Εκκλησία να είμαι της Εκκλησίας και εκτός Εκκλησίας να είμαι του διαβόλου. Έτσι, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρα κοσμικός, ας πούμε. Και την πετάει τελείως στην Εκκλησία.
Αυτό έχουμε πάθει με τα παιδιά μας, καταλάβατε. Γιατί δεν τους δώσαμε το ξεκάθαρο μήνυμα του Χριστού. Τους το δώσαμε λίγο Χριστός και λίγο κόσμος. Και αυτό δεν το θέλουν τα παιδιά και καλά κάνουν που δεν το θέλουν. Πολύ καλά κάνουν. Γιατί αυτό είναι υποκρισία. Είναι αυτό που ο Χριστός το κατέκρινε πάνω απ' όλα. Τις θελώνες και τους πόνες δεν τους κατέκρινε. Τους δέχτηκε με πάρα πολύ αγάπη όταν μετανόησαν. Ποιους κατέκρινε? Τους Φαρισαίους, τους υποκριτές. Που το παίζανε καλοί και ήταν μη χειρότερα. Γιατί λοιπόν δεν αισθανόμαστε ανακούφιση μετά την εξομολόγηση? Το πιο πιθανό είναι γιατί δεν έχουμε μετανοήσει πραγματικά. Δεν έχουμε αποταγή, δηλαδή από τα θελήματά μας, σε τελευταία ανάλυση αν θέλετε. Έτσι. Και λες καλά τώρα λέει ο Παπασάββας ότι θέλει εγώ, αυτό είμαι, αυτό ξέρω τόσα χρόνια, αυτό θα κάνω. Δεν αλλάζω. Καταλάβατε. Οπότε μετά δεν έρχεται η χάρη. Η μετάνοια είναι πολύ λεπτό πράγμα. Η μετάνοια η αληθινή θα φέρει τον αγιασμό. Η μετάνοια μας αγιάζει. Γι' αυτό οι πατέρες παρακαλούσαν τον Θεό να τους δίνει αυτή τη μετάνοια. Και κάνουν ό,τι μπορούσαν για να δείξουν και να πείσουν το Άγιο Πνεύμα ότι θέλουν να μετανοήσουν. Και θέλουν να τους δοθεί αυτό το χάρισμα της μετανοίας. Όταν εξομολογείται ο άνθρωπος, η χάρις τον ελευθερώνει από τα ψυχικά τραύματα. Ή μάλλον ας σταματήσουμε εδώ γιατί προχώρησε η ώρα και αν θέλετε κάτι πάνω σε αυτά, να ξέρετε δεν... Μπορεί να ακούγομαι λίγο επιθετικός, όχι ότι έχω κάτι με εσάς, έτσι, αλλά επειδή πονάω πολύ και κάθε μέρα, ξέρετε, βλέπω και την τραγικότητα που ζουν τα σύγχρονα παιδιά, που τα έχουν εγκαταλείψει οι πάντες, τα μικρά παιδιά και τα νέα παιδιά, οι πάντες τα έχουν εγκαταλείψει. Πρώτοι οι γονείς τα έχουν εγκαταλείψει. Το κράτος και οι επιτίδη τα εκμεταλλεύονται. Από τη μία λένε όχι στα ναρκωτικά και μετά την άλλη εισάγουν με τα τσουβάλια τα ναρκωτικά για να παίρνουν χρήματα. Από τη μία λένε να είμαστε καλοί και από την άλλη εισάγουν με τους τόνους την πορνεία. Λοιπόν, και την ομοφιλοφιλία. Και τώρα βέβαια δεν τρέπονται καθόλου. Και επίσημα, κάποιος υπουργός, δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι καλά, ας μην το πω. Ένας πρόσφατα ένας υπουργός ουσιαστικά δικαίωσε αυτό το πράγμα, την ομοφιλοφιλία. Πώς? Και ο δήμαρχος και λοιπά. Ναι. Λοιπόν, όλοι αυτοί, όλα αυτά, τα βλέπω και πονάω πολύ. Αφενός με τα νέα παιδιά και αφετέρου και τους μεγάλους. Οι οποίοι λειτουργούν διαστροφικά. Πολύ διαστροφικά. Και δυστυχώς οι μεγάλοι σπρώχνουν τα παιδιά στη διαστροφή. Έχω παιδί που του λέει η μάνα τώρα ότι έχεις πρόβλημα. Επειδή δεν έχεις φιλενάδα. Mm-hmm. Να πας να εξεταστείς, ας πούμε, σε γιατρό. Καταλάβατε. Η μάνα τώρα σπρώχνει το αγόρι να πέσει σε πορνεία. Να πιάσει φιλενάδα. Είναι μάνα αυτή? Καθόλου μάνα δεν είναι. Αυτή είναι για χαστούκια. Καλύτερα να μην είχε γίνει ποτέ μάνα. Τις πιάνει και τις γυναίκες να κάνουν παιδί. Και θα κάνεις παιδί σώθηκες. Στην κόλαση θα πας. Γιατί το παιδί που το γέννησες θα το βάλεις στον παράδεισο. Αν δεν το βάλεις στον παράδεισο μαζί του θα πας στην κόλαση. Και μόλις κάνουν παιδί, του παρτάνε και τον άντρα τους. Πολλές από αυτές. Έτσι δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν, γιατί κάνανε αυτό που θέλανε. Ναι. Τι είναι όλο αυτό? Ναι. Σατανικό είναι. Τελείως σατανικό. Ναι. Λοιπόν, λέγεται, έχετε κάτι? Ναι. Έλεξε. Λέτε να συμβουλεύουν τα παιδιά να κάνουν παρέα με βοήθεια τα αγόρια. Και να πάει με τα αγόρια που κομπάσει και βοήθεια από άλλες πλευρές. Δεν πάει το μυαλό μας ότι μπορεί το παιδί να έχει και αγνότητα, έτσι και παρθενία. Βλέπετε πόσο διαστραμμένοι είμαστε. Είμαστε πολύ διαστραμμένοι.
Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη λύση, έτσι, ή θα είσαι ομοφιλόφιλος ή θα πορνεύεις. Εκεί έχουμε φτάσει τώρα δηλαδή. Είναι δυνατόν? Μας κατάφερε ο διάολος δηλαδή να μας πείσει σε αυτό το πράγμα. Αγνός άνθρωπος να μην υπάρχει. Όχι, παιδί μου. Γιατί? Το παιδί της εξομολογείται αυτήνης. Το ξέρετε, εξομολογείται. Και γι' αυτό το λόγο δεν κάνει σχέση με κοπέλα. Κι όμως, δεν τι του λέει. Σκόπιμα είναι αυτά. Πολύ σκόπιμα είναι. Λες να έχει τόσο πολύ άγνοια? Δεν νομίζω. Και η ομοφιλοφιλία σε πάει στην κόλαση και η πορνεία σε πάει στην κόλαση. Έτσι. Το θέμα είναι να μην κάνεις ούτε το ένα ούτε το άλλο. Κάτι λέει. Γέροντα, να μην στενοχωρήσετε που μας τα λέτε έτσι. Όπως τα λέτε, έτσι ακριβώς είναι. Να μην στενοχωρήσετε μέσα σας. Έτσι και χειρότερα είναι. Και πολλές φορές, ειλικρινά, τυχαίνει ίσως και εμείς να υποχωρούμε είτε στα παιδιά μας είτε στα εγγόνια μας κάτι, αν και λέμε πάντα το καλό, ναι, αλλά μπρος στις δικές τους αντιδράσεις, αφού φοβόμαστε από τους γονείς τους, να το πούμε έτσι, που είναι τα παιδιά μας, να μιλήσουμε στα εγγόνια μας. Ναι. Μάλιστα. Ξέρετε γιατί το παθαίνουμε αυτό? Γιατί κάνουμε υποχωρήσεις στις εντολές του Θεού. Εμείς ήδη πρώτα προσωπικά δεν ζούμε ξεκάθαρα το Χριστό. Οπότε μετά και τα παιδιά στραβώνουν. Και όταν φτάσει σε μια ηλικία μεγάλη, το παιδί φυσικά δεν δέχεται αυτό που θα του πεις. Τα πιο κρίσιμα χρόνια για την αγωγή των παιδιών είναι οι μήνες που έχει μέσα στην κοιλιά η μάνα και τα δύο πρώτα χρόνια. Αυτά είναι τα πιο πολύτιμα χρόνια. Πώς ζει η μάνα όταν είναι έγκυος και πώς μεγαλώνει τα παιδιά τα 2-3 πρώτα χρόνια? Μετά τα 9-10 πάει, πέταξε το πουλάκι που λέει και ο πατήρ Πορφύριος, και άμα πετάξει φύγει από την, από το κλουβί, μετά δεν το μαζεύεις. Ναι. Μετά δεν μπορεί να το μαζεύεις το πουλάκι. Ναι. Άλλο. Είπατε. Ναι. Για να μας συνετίζει. Το βίο θάνατο που δίνει ξαφνικά, ας πούμε, κάτι, πώς το συνετίζει αυτό που φεύγει? Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Είναι ό,τι χειρότερο. Είναι, αλλά αυτός που φεύγει... είναι ό,τι χειρότερο, αλλά πάλι γι' αυτό είναι το καλύτερο. Για να μην κάνει κάτι. Γιατί σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τελείως αμετανόητος και δεν θα σταματήσει ποτέ. Οπότε του βάζει ένα βίο στόπο ο Θεός για να διδάξει εμάς. Να διδάξει εμάς πρώτον, έτσι. Και να μην κάνουμε αυτά που έκανε εκείνος, που λίγο πολύ τα ξέρουμε δηλαδή. Και απ' την άλλη να μας παρακινήσει να προσευχθούν πάρα πολύ έντονα για αυτόν. Γιατί όσο δεν έχει γίνει ακόμα Δευτέρα Παρουσία, υπάρχει ελπίδα. Γι' αυτό κάνουμε και τα μνημόσυνα και τα σαρανταλίτρουγα και όλα αυτά. Και να τον αφήσουμε στο έλεος του Θεού εκεί. Με τις προσευχές μας να τον παραθέσουμε και αυτόν στα χέρια του Θεού. Έτσι. Και ίσως και αυτός ο τρόπος που πεθαίνει να είναι και ένας τρόπος εξηλαίωσης για τις αμαρτίες του. Βλέπετε, οι άνθρωποι που πεθαίνουν, εκτός πεθαίνουν ξαφνικά, πεθαίνουν και πολύ άσχημα, με πολύ ικτρό θάνατο, με εξευτελιστικό θάνατο, έτσι, διάφορους θανάτους. Τον τρώει το λιοντάρι, ας πούμε. Κομματιάς. Ναι, έγινε, που λέμε, πήγε τσάμπα αυτός, έτσι. Ναι. Καίγεται ολόκληρος. Μου λέγανε για ένα παιδί, κάποιοι από εσάς νομίζω, πήρε φωτιά τα μάξικα και ολόκληρο το παιδί μέσα. Λοιπόν, όλο αυτό το μαρτύριο που ζει έστω αυτές τις λίγες στιγμές εκεί, λειτουργεί υπέρ αυτού στην κρίση, στη Δευτέρα Παρουσία. Έτσι γίνεται ένας εξαγνισμός. Γι' αυτό τα παραχωρεί ο Θεός όλα αυτά. Έτσι. Όλα είναι από την αγάπη του Θεού, να ξέρετε. Βέβαια, εμείς προσευχόμαστε να μην μας δώσει βίο θάνατο, ξαφνικό θάνατο. Και οι Άγιοι παρακαλούσαν, και εσείς να το παρακαλείτε, να τους προγνωρίσει ο Θεός το θάνατο. Να τους προειδοποιήσει με τον άγγελό τους, ώστε να ετοιμαστούν καλύτερα. Αλλά θα πρέπει
συνεχώς να ετοιμαζόμαστε. Ουσιαστικά η ζωή μας εδώ είναι μια προετοιμασία για το θάνατο. Γι' αυτό είναι αυτή η ζωή μας. Εδώ. Κάτι άλλο. Γι' αυτό το πρόβλημα των παιδιών, γιατί νομίζω ότι όλες οι γιαγιάδες είναι πιο πολλές, τώρα που ήταν αυτό μου, είχαμε συζητήσει με τα κορίτσια μέσα στο αυτοκίνητο. Γίνονται πολλά έτσι στο σχολείο πάντα. Δηλαδή θέατρα που λέει θα κάνετε τον ερωτευμένο σε πρώτη τάξη ελληνικού. Με κινήσεις και όλα τα λόγια απέσια. Αντέδρασε η μητέρα, αλλάξαν του παιδιού μόνο το στιχάκι με λίγο διαφορετικό. Είπε δεν θα λάβει μέρος, λέει θα το αλλάξουμε το κάτω. Και στη συνέχεια και στην έκτη, πολύ βρωμιά πάτε. Δηλαδή μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τα άκρα, μπορούμε να φτάσουμε και σε καταγγελία. Πώς το βλέπετε? Δεν είναι άκρα. Δεν είναι άκρα, είναι καθήκον μας. Όταν αδικούνται οι άλλοι, γιατί κοντά στο δικό σου παιδί αδικούνται όλα τα παιδιά, θα πρέπει να θυμώνουμε. Και θα κάνεις καταγγελία και παγκόσμια καταγγελία, όχι μόνο στο κράτος το δικό μας, γιατί το δικό μας είναι άθεο. Και παγκόσμια. Είδες, οι άλλοι άθεοι κάνανε καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να κατεβάσουν τις εικόνες. Και το πετύχανε κατά κάποιο τρόπο, μετά βέβαια σε δεύτερη δίκη καταδικάστηκαν. Και δεν κατέβασαν τις εικόνες. Αλλά κινδύνεψαν να κατεβάσουν εικόνες από έναν άθεο που έκανε καταγγελία πανευρωπαϊκή, ας το πούμε. Γιατί να μην κάνουμε κι εμείς. Αντίστοιχο. Το ανθρώπινο πρέπει να το κάνουμε. Εντάξει, λέμε να φινόμαστε στο Θεό. Αλλά και το ανθρώπινο, εφόσον σου δίνεται η δυνατότητα, πρέπει να το κάνεις. Δεν είμαστε τώρα, ξέρω εγώ, στους Ρωμαίους που μας δείχναν στα θηρία. Είμαστε χριστιανοί και ακόμα το κράτος έχει κάποιους νόμους χριστιανικούς. Γιατί να μην τους αξιοποιήσουμε? Έρχεται ο άλλος και σου αρπάζει το παιδί. Δεν θα του κάνεις καταγγελία? Στο αρπάζει, στο κάνει απαγωγή. Πες μου, δεν θα του κάνεις καταγγελία? Λοιπόν, τώρα στο αρπάζουν πνευματικά, ψυχικά, που είναι χειρότερο. Και μάλιστα στο κάνει το ίδιο το κράτος. Στο δηλητηριάζει. Στο αρπάζει και στο ρίχνει στα χέρια, στα νύχια του διαβόλου. Δεν θα κάνεις καταγγελία, θα κάνεις. Και οφείλεις να κάνεις. Και ό,τι άλλο μπορεί να κάνεις, να ξεσηκώσεις και άλλους γονείς, να κάνεις ομαδική καταγγελία, να κάνεις δημοσιεύσεις. Εκείνο που τρέμουνε πολύ είναι δημοσίευση. Δημοσίευση. Και υπάρχουν πολλά χριστιανικά blog, να ξέρετε, στο διαδίκτυο, που μπορείς να κάνεις άνετα δημοσίευση. Γιατί βέβαια αν τα στείλεις στο ΔΟΛ, ξέρετε ποιος είναι ο ΔΟΛ, ο δημοσιογραφικός οργανισμός του Λαμπράκη, που έχει όλες τις εφημερίδες, που είναι όλοι μασόνοι, εκεί δεν θα το δημοσιεύσουν φυσικά. Αλλά αν το στείλεις σε χριστιανικά blog, να δείτε πώς θα το διαβάσουν. Και τα τρέμουνε το διαδίκτυο. Γι' αυτό είναι το μόνο που έχει μείνει ελεύθερο τώρα το διαδίκτυο. Και εκεί βρίσκεις τα πάντα. Αλλά βρίσκεις και πολύ καλά πράγματα. Γιατί γράφουν και χριστιανοί. Λοιπόν, να κάνεις τέτοιες δημοσιεύσεις, να δεις τι θα γίνει. Πώς θα κινητοποιηθούμε. Πρέπει να ξυπνήσουμε οι χριστιανοί. Γιατί είμαστε πολύ αδιάφοροι. Και αυτό είναι αμαρτία, να ξέρετε. Η αδιαφορία είναι βία. Είναι άλλη μορφή βία, σα το είπα και άλλη φορά. Γιατί τον αφήνει τον άλλο να καταστραφεί και εσύ απλώς κοιτάς. Αλλά μαζί με τον άλλο καταστρέφει και εσύ. Είδες τώρα, σε πιάνουν και τα δικά σου εγγόνια. Βέβαια. Περνάνε το νόμο για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Μετά θα πούνε στα παιδιά ότι όλα επιτρέπονται. Και με το ίδιο φύλο και λοιπά και όλες οι διαστροφές. Όλα. Λοιπόν. Και εμείς τα χάφτουμε όλα αυτά διαμαρτύρητα. Διώξανε τους πνευματικούς από το σχολείο, πώς διαμαρτυρηθήκαμε? Θα μας κατεβάσουν τους σταυρούς, τις εικόνες, σιγά σιγά όλα. Επίσημα δεν το κάνανε. Ανεπίσημα κάποιοι, εντάξει. Και μία πρώτη διαμαρτυρία είναι να πείτε στα παιδιά και στα εγγόνια να μην συμμετέχουν. Εγώ σε όλα τα πνευματικά μου παιδιά τους απαγορεύω να συμμετέχουν σε γιορτές σχολείων και σε εκδρομές σχολείων. Ναι, τους απαγορεύω. Γιατί είναι όλα διεστραμμένα. Όλα διεστραμμένα. Βάζω τα παιδάκια να ντυθούν στις απόκριες, σατανάδες και δεν ξέρω τι άλλο. Και όλα τα θεατρικά που πέσουν και όλα αυτά και τα γλέντια που κάνουν είναι τελείως αντιχριστιανικά. Δεν κολλάνε πουθενά. Στις δε εκδρομές γίνεται χαμός.
το τι βρισκές, το τι τραγούδια ακούγονται, σχρά κλπ. Δεν λέγεται. Και από τους γονείς ακόμα, που συνοδεύουν υποτίθεται τα παιδιά για να τα φυλάξουν. Από αυτούς γίνεται ακόμη χειρότερη ζημιά. Έχω περιστατικό. Και διαμαρτυρήθηκε μία κυρία εκεί, λέει, τι είναι αυτά που βάζετε στο πούλμαν με τα παιδάκια. Γιατί λέει, εμείς αυτά ακούμε και στο σπίτι μας αυτά ακούμε. Εσχρότα τα τραγούδια και τα ακούγαν τα μικρά παιδάκια του δημοτικού. Τους λέω, δεν θα ξαναπάτε εκδρομή, τελείωσε. Με το σχολείο και με αυτά. Ή τα πάνε στα θεατρικά, τα είχα τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, ούτε εκεί, πουθενά. Πουθενά. Και αυτά είναι όλα μέσα στο πλαίσιο της πλήσης εγκεφάλου, να το ξέρετε. Το κράτος χρησιμοποιεί πλέον το σχολείο σαν ένα όργανο για να κάνει πλήση εγκεφάλου στο λαό. Και να φτιάξει πολίτες όπως σου θέλει αυτό. Δηλαδή πρόβατα που να μην έχουν βούληση και ελευθερία. Σας το λέω να το ξέρετε, γι' αυτό βάλανε και τη γυναίκα να δουλεύει. Για να έχουν το παιδί όσο γίνεται περισσότερες ώρες. Νομίζετε ότι κόπτονται για τα δικαιώματα των γυναικών? Σιγά. Καθόλου. Τις πρόξαν τη γυναίκα να δουλεύει έξω, αφενός με για να τη φορολογούνε. Τα λένε οι ίδιοι. Οι Ροκφέλλερ αυτοί οι μεγαλοτραπεζίτες ήδη τα λένε, τα ομολογούνε. Το κίνημα αυτό τάχα της για το φεμινισμό και για τα δικαιώματα των γυναικών, αυτοί το χρηματοδότησαν. Την καμπάνια και όλες αυτές τις διαφημίσεις που χρειάζεται για να πετύχει κάτι, έτσι. Αυτοί το χρηματοδότησαν, σκόπιμα. Γιατί? Για να μπορούν να αρμέγουν και το άλλο μισό της γης. Λεφτά ήταν το κίνητρο. Να δουλεύουν και οι γυναίκες, να τις φορολογούν και αυτές. Γιατί τώρα οι γυναίκες κάνανε στο σπίτι. Στο σπίτι δεν μπορεί να φορολογήσει τον άλλον, να του πει τι έφτιαξε σήμερα, να πλήρωσε φόρο, ας πούμε. Αλλά όταν είναι έξω σε δημόσια δουλειά, τις πιάνουν. Τις φορολογούν. Και το δεύτερο, εφόσον λείπει η γυναίκα από το σπίτι, το παιδί τι θα κάνει? Έλα στον παιδικό. Από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, ολοήμερο σχολείο. Όλα αυτά είναι σε αυτό το πλαίσιο, να ξέρετε. Δεν είναι τυχαία. Αυτοί οι ίδιοι τα κάνουν για να φτιάξουν ανθρώπους όπως τους θέλουν αυτοί. Δηλαδή σατανισμένους ανθρώπους, δαιμονισμένους ανθρώπους. Ναι. Κάποιος ιερέας μας έλεγε με αυτή την εμφύλιση του ίδιου του Καρνάδο, που διδύθηκε το παιδάκι αυτό, το δαίμονας, και σε συνάντησή του έβαζε κραυγές, δαιμονίστηκε το παιδί και ειδικά μπροστά στον ιερέα έλεγε, τι να σας πω. Ναι, δεν δαιμονίζεται. Μα σας είπα ότι ο στόχος της νέας εποχής είναι αυτός τελικά, όλοι οι άνθρωποι να δαιμονιστούν. Να γίνουμε κατοικητήρια των δαιμόνων. Ναι, αυτό είναι το goal. Αυτό που θέλουν να πετύχουν. Γι' αυτό προσέχετε, μην αφήνετε τα παιδιά ούτε παιχνίδια να παίρνετε απ' έξω. Πας έξω να πάρεις ένα παιχνίδι, όλα είναι με σατανικά σύμβολα. Τι θα πάρω? Τίποτα δεν θα πάρεις. Τίποτα δεν θα πάρεις. Εννοείται. Αλλά πάμε και παίρνουμε. Η τηλεόραση όλο τέτοια δείχνει. Τίποτα δεν θα δεις. Τελείωσε. Και στις εντόνια και στα φανελάκια και στα παπούτσα και στις μπουμπουνιέρες, τίποτα. Τίποτα. Κάτσε και κάνε μόνη σου κάτι. Και επιτέλους μην κάνεις τίποτα. Γιατί το κρυφτό και το γεννητό δεν είναι ωραία παιχνίδια και θα τους πάρουμε όλα αυτά τα σατανικά. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, κατά πένσας αυτής το πνεύμα το Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.